με οδηγό το καλλιτεχνικό ταλέντο, τη φαντασία και το μεράκι για τη θάλασσα, ο Νίκος Ασλανίδης μας καλεί σε ένα ταξίδι με ανοιχτούς ορίζοντες στα βάθη και τα πλάτη των ωκεανών. Μαζεύοντας τα επιπλέον ξύλινα από μινάρια που ξεβράζει το κύμα, τα ξεχασμένα ξύλα στα καρνάκια αλλά και γυαλόξυλα, δημιουργεί μοναδικά χειροποίητα έργα τέχνης. Όταν ήμασταν με τα αληθινά σενάρια σε ένα ταξίδι μας σε ένα νησί, στοιχείο συγκεκριμένα, είχα δει έναν καραβομαραγκό, ο οποίος είχε ένα καραβόξυλο στον τοίχο και είχε φτιάξει ένα καραβάκι από αυτά τα καραβάκια τα χριστουγεννιάτικα, τα οποία, ξέρετε, μέχρι τη δεκαετία του 60 στόριζαν τα ελληνικά σπίτια τα Χριστούγεννα. Όταν λοιπόν κάποια στιγμή το ρώτησα περί τίνους πρώτη και έμαθα την ιστορία, σαν γυναίκα, και πήρα το πρώτο καραβόξυλο, το πήρα από αυτό το καρνάγιο και άρχισα να το δουλεύω. Το αποτέλεσμα ήταν ευνοϊκό, με ενθάρρυναν κάποιοι φίλοι που το είδανε και έτσι σιγά σιγά άρχισα και έφτασα σε αυτό το αποτέλεσμα που βλέπετε σήμερα. Η έκθεση με τίτλο «Θάλασσες» που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Δήμο Καλαμαριάς περιλαμβάνει έργα τα οποία φιλοτέχνησε με πολύ αγάπη ο καλλιτέχνης. Όταν ήρθα στο γραφείο μου και μου έδωσε την πρόσκληση, καταρχήν ξαφνιάστηκα γιατί δεν ήξερα ότι πέρα από τη δημοσιογραφία ασχολείται και με τα καλλιτεχνικά, θα έλεγα, υπό την έννοια ότι τον έχουμε γνωρίσει ως δημοσιογράφο μέσα από τις εκπομπές της κρατικής τηλεόρασης, του τοπικού μας καναλιού της ΕΤΡΙΑ, από τα αληθινά σενάρια, αλλά και σήμερα εδώ τον γνωρίζουμε και σαν καλλιτέχνη, που από ό,τι βλέπω τα έργα του δεν είναι μόνο ποσοτικά αλλά και ποιοτικά και έχουν αναφορά στη θάλασσα, όπου είναι το φυσικό στοιχείο που περιβάλλει τη χώρα μας και λίγο πολύ δίνει σε όλους μας την ευκαιρία να ταξιδέψουμε. Συνάδελφοι και φίλοι του Νίκου Ασλανίδη βρέθηκαν στα εγγένεια της έκθεσης, δηλώνοντας ενθουσιασμένοι με το αποτέλεσμα και περήφανοι για τον ίδιο. Κάποιοι εξέφρασαν και την έκπληξή τους για την καλλιτεχνική φύση του δημοσιογράφου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και υπερήφανοι, θα έλεγα, ως κλάδος στην Ένωση Συντακτών, που έχουμε έτσι τέτοιους συναδέλφους και αποδίδουν τόσο ωραία έργα. Ο Νίκος έκανε κατάθεση ψυχής στα ντοκιμαντέρ του, στην έρευνά του, στα αληθινά σενάρια. Γι' αυτό είναι απλά ένας πολύ καλός άνθρωπος εκτός αυτού και αυτό είναι εξαιρετική έκθεση. Είμαστε καταενθουσιασμένοι. Ο γιος του Γιώργος μιλάει με αγάπη για τον πατέρα, αλλά και για τον καλλιτέχνη Νίκο Ασλανίδη. Τον Νίκο Ασλανίδη τον ξέρουμε όλοι σαν καλλιτέχνη, σαν δημοσιογράφο. Σαν πατέρας πώς είναι, Νίκο? Σαν πατέρας είναι πολύ καλός, στοργικός, νοιάζεται. Εδώ και πολύ καιρό έχει κάνει όλη αυτή τη συλλογή, η οποία είναι εκπληκτική, θα έλεγα. Ο συνδυασμός των υλικών, η χρωματική αρμονία αλλά και η εφευρετικότητα των έργων καταφέρνουν να συγκινούν και να ταξιδεύουν το θεατή. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την Παρασκευή 27 Απριλίου και όσοι επιθυμούν μπορούν να την επισκέπτονται καθημερινά στον Πολυχώρο Τέχνης του Δήμου Καλαμαριάς.